Κύριε Παπαδούρη, σωστή αυτή η κίνηση από το Υπουργείο Οικονομικών? Δεν έχει θέσει κανένα αξιωματικό στην απέτηση για οποιαδήποτε αύξηση, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Αυτό που λέμε είναι ακριβώς όπως το έχει περιγράψει και ο φίλος ο Μάριος, ότι υπάρχει μια ανισότητα, αγαπητέ μου Νικήτα, όσον αφορά τους μισθούς στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Και δεύτερον, υπάρχει και πάλι ένα χάσμα όσον αφορά στο ίδιο το δημόσιο, στις χαμηλές κλίμακες, όσον αφορά τα εισοδήματα στις χαμηλές κλίμακες και τις ψηλές κλίμακες. Αυτό που έρχεται ως νομοσχέδιο, αυτό που συζητούμε τώρα, το θεωρώ πραγματικά παράδεκτο. Μας έχουν πει ότι έχουν συμφωνήσει οι κοινωνικοί εταίροι μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, μαζί με το κράτος, για να προχωρήσουν με αυτή την οριζόντια αύξηση στους μισθούς του δημοσίου. Και πραγματικά απορώ, ένας που είναι στην κλίμακα Α13, Α15, και ούτω καθεξής, να έρθει τώρα να παίρνει ακόμα ένα έξτρα ποσό πάνω στις 5, 6, 7 χιλιάδες που ήδη παίρνει, πόσο προκλητικό είναι για έναν υπάλληλο. Λέτε δηλαδή να δοθούν αυξήσεις, αλλά μέχρι συγκεκριμένη κλίμακα, λέτε, κύριε Παπαδούρη? Κοιτάξτε, σίγουρα κλίμακες Α1, 2, 5 θέλουμε να βοηθήσουμε. Η μισή των 1.000, 1.200, 1.300 δεν είναι αρκετή. Πραγματικά. Όμως από εκεί κάτω πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Απλά σημειώστε αυτό που θα σας πω, κύριε Κυριάκου, ότι κοίταζε έναν περίπου το κρατικό μισθολόγιο τα τελευταία 10 χρόνια. Από το 2013 ξεκινήσαμε στο 2,58 δισεκατομμύρια. Πήγαμε περίπου, η τελευταία μείωση που είχαμε ήταν το 2016 στα 2,38 δισεκατομμύρια. Δηλαδή οι μειώσεις που είχαμε ήταν κοντά στα 200 εκατομμύρια. Και τώρα πόσο είναι? Και μετά από το 2017 ξεκινήσαμε την αυξητική πορεία και φτάνουμε το 2023 να φτάσουμε τα 3,23 δισεκατομμύρια. Και τώρα στο προϋπολογισμό του 2025 φτάνουμε κοντά στα 4, κάτι δισεκατομμύρια. Πραγματικά, δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι ναι, όλοι θέλουμε να υπάρχει πρόοδος, ευημερία, έτσι ώστε να δίνουμε απλόχερα αύξηση μισθών. Αλλά σε δύσκολους καιρούς πρέπει πρώτα να επικεντρωθείς στοχευμένα εκεί που υπάρχει άμεση ανάγκη. Και αν περισσεύουν χρήματα, αφού έχεις κάνει τις προβλέψεις σου, γιατί ζούμε σε χαλεπούς καιρούς, κύριε Κυριακού, δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται γύρω στην περιοχή μας, από εκεί κάτω ξεκινάς πλέον απλόχερα να πεις ότι ναι, αφού όμως, επιτρέψτε μου γιατί είναι σημαντικό, αφού όμως μετρήσεις μέσω αξιολόγησης, σωστής αξιολόγησης, την παραγωγικότητα και ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι πάμε στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών, όπου κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι η ψηφιοποίηση σημαίνει ότι πρέπει να μικρύνουμε και των κυβερνητικών, των δημόσιων τομέα, έτσι ώστε να κρατούμε έναν ισοζύγιο. Όλοι οι υπόλοιποι διαφωνούν μαζί σας, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, και από ό,τι φαίνεται περνάει η αύξηση, κύριε Παπαδούρη. Δικαιούνται να διαφωνούν, κύριε Κυριάκου. Εγώ προσωπικά δεν μπήκα στην πολιτική για να είμαι αρεστός. Μπήκα στην πολιτική για να βοηθήσω, τουλάχιστον όπως το νιώθω, να μην φτάσουμε ξανά στα σημεία του 2013, όπου, να το πούμε ξεκάθαρα, η χώρα μας πτώχευσε. Αν συνεχίσουμε, πραγματικά σας έδωσα τα στοιχεία, από 2,58 δισεκατομμύρια... Ναι, μας τα είπατε. Θα ξεκινήσω με το τι μας δίνει η Στατιστική Υπηρεσία ως λογικά έξοδα διαβίωσης. 870, αν θυμούμε καλά, με διορθώσει ο Μάριος, αλλά νομίζω κάπου εκεί ήταν η τελευταία φορά που το είχα κοιτάξει. Λοιπόν, πέστε μου, πραγματικά, 870 ευρώ, τα οποία δεν ξέρουμε πόσες στερήσεις μπορεί να ζήσει κάποιος. Σημειώστε ότι έχουμε το εξής παράδοξο, ότι οι συνταξιούχοι, που είδατε την διαδήλωση που είχαμε, την εκδήλωση των συνταξιούχων προχτές, γιατί τώρα λένε ότι ένας συνταξιούχος παίρνει 710 ευρώ, ότι του κατοχυρώνουν 710 ευρώ, τη στιγμή που τα λογικά έξοδα διαβίωσης είναι 870. Άρα πέστε μου πραγματικά... Δεν βγαίνει με τίποτα, με τίποτα δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η εβδομάδα. Φυσικά δεν βγαίνει, αλλά να πάμε και κάπου αλλού. Πάμε στα νεαρά ζευγάρια, που είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Που μας απασχολά πραγματικά, αγαπητέ μου Νικητά, ακούμε δημογραφικών και τρέμουμε πλέον. Δηλαδή, πώς μια οικογένεια να πάει να ενοικιάσει ή να αγοράσει, να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, να μεγαλώσει τα παιδιά και ούτω καθεξής. Έχουμε φτάσει πλέον να έχουμε σοβαρό πρόβλημα στο δημογραφικό. Γι' αυτό συμφωνώ με αυτό που έχει πει ο Μάριος, ότι είναι η ώρα της στοχευμένης πολιτικής. Υπάρχουν άτομα τα οποία δεν επιβιώνουν. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε επακριβώς τι σημαίνει να μην επιβιώνω. Εκεί φτάσαμε. Άρα πρέπει να βρεθούν λύσεις, κύριε Παπαδούρη, και κλείνουμε, παρακαλώ. Ναι. Έτσι ακριβώς λέω, ας αφήσουμε τις σκέψεις για τις όποιες αυξήσεις
σε υψηλό μισθού και ούτω καθεξής, και ας επικεντρωθούμε στο πραγματικό πρόβλημα, το οποίο πραγματικό πρόβλημα, αν δεν λυθεί, μιλούμε για θέμα σοβαρού Μάλιστα. προβλήματος στο δημογραφικό. Τόσο απλό. Ευχαριστώ και τους δύο. Καλή συνέχεια.